ζωή σε άλλα χέρια σε αφήνω. Ένα χρόνο μετά το Παντελή Παντελίδη. Ρε, όχι, βάλε κρασιά. Βάλε κρασιά. Όχι, θα ξεκινήσουμε έτσι. Θα βάλουμε κρασιά. Θα τραβάει ο Μπουχαλάκης. Θα σας σερβίρει και μετά ό,τι θέλετε σας απαντάω. Ένας χρόνος έχει περάσει και φάνηκε πολύ και στην εκκλησία και στο νεκροταφείο και στο μαγαζί. Τα δικά σας συναισθήματα, κύριε Παντελή. Ότι δεν σταματάει αυτό το πράγμα. Αυτό είναι από τον κόσμο, δεν είναι από τα δικά μας. Εμείς το έχουμε σαν παιδί μας. Μας κάνει λίγο παραπάνω στεναχώρια, γιατί τον βλέπουμε και τηλεοπτικά και τον ακούμε και τον έχουμε συνέχεια σαν να είναι δίπλα μας, γι' αυτό και μιλάμε συνήθως σε χρόνο εναιστώτα. Δεν πιστεύουμε ακόμα ότι έχει φύγει το παιδί μας. Νομίζουμε ότι έχει κάνει ένα ταξίδι μακρινό. Ούτε εμείς το πιστεύουμε. Και ότι θα γυρίσει κάποια στιγμή. Επειδή είναι καθημερινό το φαινόμενο. Και ο κόσμος συμπληρώνει μαζί με εμάς, έλα ρε μεγάλε, και δεν μπορούμε να νιώσουμε ακόμα. Κάποια στιγμή νιώθουμε λίγο μόνοι μας. Η κυρία Αθηνά μου λέει κάποια στιγμή, το παιδί μου θέλω. Δεν μπορώ να καταλάβω, δεν μπορώ να καταλάβετε ότι εκτός από το καλλιτεχνικό και το αυτό όλο το φαινόμενο που λέμε, είναι και κάτι ανθρώπινο στην οικογένεια. Μας λείπει. Λείπει ένα μέλος, λείπει το κρεβατάκι του, λείπει εκεί που κοιμότανε. Σας πικραίνει, πού συνάδελφοί του, φίλοι του, ίσως δεν μπόρεσαν. Δεν ξέρω αν σας έχουν πάρει τηλέφωνο κάποιοι συνάδελφοί του που ήταν πολύ καλύτεροι. Εντάξει, έχουνε, δεν μπορώ εγώ σε αυτό το επίπεδο να συζητήσω για να πω φταίνε, δεν φταίνε. Οι άνθρωποι έχουν τις δουλειές τους, τα αυτά τους, αγωνίες τους, τους αγώνες τους. Ξέρετε ότι αυτός ο χώρος της νύχτας είναι πολύ κυνηγητός χώρος. Εντάξει, τώρα κάποια στιγμή αν βρεθεί κάποιος κάπου και βρεθούμε και αυτά, μπορεί να μας βγάλει όλα τα συναισθήματά του και να μας πει αυτά που δεν μας έχει πει τόσο καιρό. Δεν ήρθα από εκεί. Συνήθως όλοι λένε δεν ήθελα να έρθω, είχα προβλήματα. Τους έχει πει ένας γιατρός ότι όταν είναι κάνετε μαλακία θα λέτε ότι δεν μπορώ να έρθω γιατί είχα προβλήματα αυτά και παίρνω χάπι. Αυτό είναι, εντάξει, είμαι στην κοινωνία. Όνειρο ζώνη με ξυπνάτε, αφήστε με να το ζήσω κι αυτό στη δική μου αγκαλιά. Οδηγούσε, δεν οδηγούσε, Φρόσο, Μίνα, τι γίνεται, εσάς, σας βασανίζει, θέλετε τη δικαίωση. Τα κορίτσια αυτά έχουν επικοινωνήσει καταρχάς μαζί σας, ή πιστεύετε... Αυτό είναι και εμένα το πρώτο μου... Όχι, αυτό είναι το... Ναι, αυτό είναι και το πρώτο μου μέλημα. Ναι. Ότι τουλάχιστον οτιδήποτε και να έχει γίνει, έπρεπε αυτά τα δύο κορίτσια, αν όχι το τραυματισμένο, αλλά το άλλο, να έρθει να πει στη μητέρα του, σε εμάς, τι έγινε. Η Μίνα όμως τη βλέπουμε πιο εξαγριωμένη, αν μου επιτρέψετε να πω μέσα. Μην ανακατεύεις σε τέτοια. Στα Facebook και σε αυτά. Ναι. Εάν βλέπατε αυτή τη στιγμή τη Φρόσο ή τη Μίνα, θέλω να μου πείτε από καρδιάς τι θα τους λέγατε. Γιατί δεν ήρθατε να πείτε πώς έγινε το συμβάν. Ένα σκύλο να χτυπήσει, θα έρθει στον ιδιοκτήτη για να του πει κάτι, τον πάτησα ρε φίλε. Ή κάτι μου συνέβη. Ξέρεις, δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο. Ενώ εμείς παρουσιαστήκαμε στην τραυματισμένη και πήγαμε οικογενειακώς με λουλούδια και γλυκά και αυτά και το έχει πει και η μητέρα της άλλωστε, για ποιο λόγο δεν ήρθαν εδώ να πούνε, ξέρετε κάτι κυρία Αθηνά, συνέβη αυτό. Η Μίνα λέει ότι οδηγούσε. Αλλά δεν θέλω να μπλακώ στο τι λένε. Εσείς τι πιστεύετε ως πατέρας, η δική σας... Από την πρώτη στιγμή πιστεύουμε ότι το ατύχημα δεν έγινε από τον Παντελή. Ένα χρόνο μετά, τα δικά σας συναισθήματα, το ευχαριστώ του κόσμου, όταν κλείνουν οι πόρτες. Κλαίμε. Τα τραγούδια του όμως που ακόμα είναι νούμερο ένα. Ναι. Εσάς, σας ευχαριστούνε. Πώς αισθάνεστε. Πάντα, έτσι. Το παιδί μου ζητάω. Ούτε τα τραγούδια του, τη ζεμπεκιά μου, ούτε τις βραδιές. Στα όνειρά σας έρχεται. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Μένω εδώ, γιατί τα όνειρά.